σας. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην παρέα μας με τον Κίμωνα. Και την Πολίνα. Με φουλ κέφι σήμερα η Πολίνα. Πολύ κέφι. Γιατί μας βλέπω τώρα έτσι πως φαινόμαστε με ένα σκουπόξυλο στα χέρια μας. Δεν είμαστε έτοιμοι να καθαρίσουμε προφανώς. Θα έπρεπε κανένα. Δεν το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα σκουπόξυλο, ο καθένας. Θα δείξουμε κάποιες ασκήσεις που είναι για αχάριους. Μπορείτε να κάνετε στο σπίτι έχοντας μόνο μία ράβδα στα χέρια σας. Είτε ένα σκουπόξυλο, είτε ένα ξύλο, είτε ό,τι κοντάρι έχετε εσείς στο σπίτι. Και από εδώ και πέρα μπορείτε να λέτε και το σκουπόξυλο σας ράβδο, γιατί το είπε πάρα πολύ ωραίο ο Κίμωνας. Πάμε να ξεκινήσουμε με μερικές ασκήσεις για τους ώμους μας. Λυγίζουμε λίγο τα γόνατά μας και πιάστε το κοντάρι σας περίπου στο άνοιγμα των ώμων και λίγο πιο ανοιχτά. Και πάμε εισπνέοντας, φέρνουμε στο ύψος των ώμων, εκπνέοντας κάτω. Εισπνέοντας πάνω, εκπνέοντας κάτω. Εισπνοή πάνω, εκπνοή κάτω. Πάμε άλλα 3, 2, 1 και πάμε να μείνουμε ψηλά. Μένουμε για λίγο ισομετρικά, σφίξτε κοιλιά. Και από εδώ μπορούμε να συνεχίσουμε την άσκηση. Παίρνουμε βαθιά εισπνοή, τραβάμε αργά προς το στήθος μας το σκουπόξυλο. Αγώνες στο ύψος του ώμου, εκπνέοντας μπροστά. Εισπνοή, εκπνοή. Πάρα πολύ ωραία άσκηση αν έχετε πρόβλημα με τον αφιένα σας και δεν μπορείτε να κάνετε έντονες ασκήσεις στο γυμναστήριο, στο χώρο των οργάνων με αντιστάσεις. Μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα σκουπόξυλο. Πραγματικά θα σας αναπτυχθήσει πάρα πολύ. Ένας τρόπος δεν είναι να έχουμε βάρος για να αναπτυχθούμε. Εσείς αυτές με διάφορο είναι να κάνουμε και με τη σωστή φάση του σώματός μας και έτσι μπορείτε να ενδυναμώσετε το σώμα. Ακριβώς. Και απαλά κατεβάζω. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια κοπηλατική. Σαν να κοπηλατούμε, σκεφτείτε ρομαντιστείτε ότι είμαστε κάπου και κοπηλατούμε. Ναι, θα μπορούσαμε και να την εντάξουμε πριν. Λοιπόν, πάμε βαθιά εισπνοή, φέρνουμε την βάρα στο ύψος του στήθους μας, αγώνες ψηλά, δεν φέρνουμε ώμους στα αυτιά. Κάποιοι κάνετε αυτό το πράγμα, αφήστε τους ώμους σας ελεύθερους. Εισπνοή πάνω, εκπνοή κάτω. Εισπνέοντας ανοίξτε το θώρακα, εκπνέοντας μέσα ο αφαλός. Πάμε άλλα 3, 2, 1 και πάμε ένα συνδυασμό τώρα. Προτάσεις μπροστά, τραβάμε πίσω και κατεβάζουμε. Μπροστά, τραβάω, κατεβάζω. Εισπνοή, εκπνοή και χαλαρώνω. Εισπνέω, εκπνέοντας πίσω και κάτω. Πάμε άλλα 3, 2, 1, τελευταία φορά να κουράσουμε τον Κίμωνα και χαλαρώνουμε. Νιώθεις πολύ την τάση του μύσου εδώ πέρα, μόνο με το σκουπόξυλο. Μόνο με το σκουπόξυλο κάνει πάρα πολύ καλό. Αυτές όλες οι ασκήσεις κάνουν καλό σε κύφωση, αν έχετε μια μικρή καμπουρίτσα και θέλετε να ισιώσετε στον αφιένα σας για να μην έχουμε μεγάλη επιβάρυνση την ώρα που κάνουμε ασκήσεις. Δοκιμάστε το οπωσδήποτε, ακόμα και στον ώμο, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα ή κάποια τενοδίτιδα, επικονδυλίτιδα στον αγώνα σας. Μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Προσεκτικά ξεκινάτε και πάρα πολύ αργά. Βέβαια να ξέρετε ότι παρόμοιες ασκήσεις θα μπορούσατε να βρείτε, όχι βέβαια με σκουπόξυλο, με μπάρα, χωρίς κιλά, στο μάθημα της ορθοσωμίας. Κάποιοι δάσκαλοι βάζουν μπάρα για να βοηθήσουν να δυναμώσουμε σιγά σιγά και να ισιώσουμε τη σπονδυλική στήλη. Οπότε και στο Planet Fitness & More, μέσα στα γυμναστήριά μας, στα ομαδικά προγράμματα μπορείτε να βρείτε τέτοιες παρόμοιες ασκήσεις. Είπες κάτι πολύ σημαντικό πριν. Πολλοί άνθρωποι πάσχονται από τενοντίτιδα. Τενοντίτιδα, δεν χρειάζεται να κάνετε βάρη όταν έχετε τενοντίτιδα. Πολλοί παρετούνται εντελώς και δεν κάνουν καθόλου άσκηση. Βάλτε πολύ ελαφριά άσκηση. Με πυράβδο ή με λάστιχα, με πολύ ελαφριά λάστιχα, για να μην μένετε σε απραξία εσείς. Θα προχωρήσουμε. Πάμε να κάνουμε και μία ασκησούλα τώρα για τα πόδια μας. Για γλουτούς, για τους μυρούς μας και ταυτόχρονα και για τους ώμους μας.
Παίρνουμε βαθιά εισπνοή εδώ, λυγίζουμε λίγο γόνατα, εκπνέοντας πίσω η γλουτή, κάνουμε ένα κάθισμα και φεύγει μπροστά το σκουπόψιλο. Εισπνοή, εκπνέοντας πάνω. Σφίξτε τους γλουτούς, εγώ θα γυρίσω στο πλάι να βλέπετε τη γωνία που πρέπει να έρχεται στα γόνατά σας. Προσέχουμε πάντα τα γόνατά μας να μην φεύγουν μπροστά από τα δάχτυλα των ποδιών. Σφίξτε κοιλιά μέσα ο αφαλός, ίσια η πλάτη σας. Τελευταία φορά. Όχι άλλο. Όχι άλλο. Ήθελα να σ' αφήσω να κάνεις αλληλεγγύη. Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε. Θέλω να πιάσουμε τώρα τη γάρδο, βλέποντας εμείς το πάνω μέρος της παλάμης μας. Αντεβάζουμε τα χέρια χαμηλά και ξεκινάμε να κάνουμε κάμψεις. Έχουμε κάνει πολλές κάμψεις του κεφάλαιου. Αυτή είναι μια παραλλαγή. Ενεργοποιούμε και τους πήγους μας εδώ. Ακριβώς. Ωραία, ψηλά και αργά χαμηλά. Εδώ στην πορεία μπορείτε να προσθέσετε πραγματάκια πάνω στο σκουπόξυλό σας, όπως για παράδειγμα να πάρετε ένα βαράκι ποδιού και να το δέσετε γύρω-γύρω σε κάθε γωνία. Ή πρεγμένη πετσέτα. Πρεγμένη πετσέτα, απλά να το δέσετε καλά. Δύο ακόμα παραλήξεις. Πάμε. Άλλη μια. Και στο. Γυρίστε τα σφαλάμες αντίστροφα, παίρνετε αυτή τη γωνία τα χέρια σας, λυγίστε τα πόδια σας, μείνετε σταθεροί και πιέζω με σταθερή γωνία μπροστά μέχρι το ύψος ματιών μου και ξανακατεβάζω πίσω. Πιέζω, ψηλά και κάτω. Σφίγγουμε όλο μας τον κορμό. Ενεργοποιούμε ώμους, στήθος και συμμετρικά και το δικαίωμα. Και αν φύγουν και τα χέρια σας λίγο πιο πίσω, θα νιώσετε ένταση και στην πλάτη σας. Θα έρθουν ομοπλάτες μαζί. Θα νιώσετε ένταση στο κέντρο, στο ρομβοειδί. Δύο ακόμα πάμε. Άλλη μία. Τι γέλασα. Πάμε να προχωρήσουμε. Ξαναπαίρνουμε τη στάση που μας έδειξε πριν πολύ που κάναμε σκουότ, μόνο που θέλω να φέρω τη λεκάνη σας πιο ψηλά τώρα. Okay. Παίρνω λεκάνη ψηλά, κρεμάω τα χέρια μου μπροστά, σφίγγω καλά την πλάτη μου και κάνω πρόταση μπροστά και λίγο πάνω από το κεφάλι για να πείσουμε και την πλάτη. Και ξανά αργά κάτω. Για να μην βρίσκουμε. Να μην κοντοραφτηθούμε. Όσοι έχετε βέβαια πρόβλημα τον αυχένα, καλό είναι να μην την επιλέξετε. Ή να σηκώνετε μέχρι το ύψος του ώμου πάλι. Ωραία, πάμε δύο ακόμα παραλήψεις. Άλλη μια τελευταία. Ωραία. Και χαλαρώνουμε. Πάμε να ξαπλώσουμε να δείξουμε και δύο ασκήσεις στο στρώμα μας για να είναι πιο ολοκληρωμένο το πρόγραμμά μας για όλες τις ηλικίες ομάδες. Καλά, εσείς πρέπει να δείτε ότι δεν κάνετε τόση ώρα, κάνουμε εμείς έτσι. Εσείς θα κάνετε αρκετές επαναλήψεις, όσες αντέχετε. 15-20 κάθε φορά, 4-5, όσο αντέχετε. Μην βιάζεστε και λέτε, ωραία, κάναμε 10 λεπτά, θα κάνουμε και εμείς 10 λεπτά. Εμείς σας δείχνουμε συνοπτικά τι κάνετε και εσείς φτιάχνετε ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Να σας κρατήσει περίπου 25-35 λεπτά. Πάμε, ξαπλώνουμε. Παίρνουμε τη ράβδο ψηλά πάνω από το στήθος μας και κατεβάζω χαμηλά τους αγκώνες μου κάτω και πλάι και ξανά ψηλά πιέζω και φυσάω. Εισπνοή χαμηλά, εκπνοή ψηλά. Σε όλες αυτές τις ασκήσεις μπορείτε να βάλετε και εσείς τις παραλλαγές που κάναμε. Να μείνετε ισομετρικά στη μέση κάθε άσκησης, είτε να κάνετε το 21 με τις μισές επαναλήψεις, είτε να κάνετε παραπάνω επαναλήψεις. Πάμε. Δύο ακόμα επαναλήψεις κάνουμε εμείς. Άλλη μία. Ωραία. Κλείνουμε χέρια εντελώς. Γυρνάμε τους αγκώνες μας να κοιτάνε μπροστά και λυγίζω. Τη ράβω μέχρι το μέτωπό μου και ξανά ψηλά. Εντώνω. Σταθεροί αγκώνες. Μόνο οι πήγες μου κουνιούνται ψηλά. Μην ανοίγετε καθόλου τους αγκώνες πλάι. Προστατεύουμε καλά τις αρθρώσεις. Εκπνέω. Τεντώνω, εισπνέω και λυγίζω. Δύο ακόμα επαναλήψεις. Και τέλος. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Εντάξτε το εσείς μέσα στην καθημερινότητά σας και βάλτε παραπάνω επαναλήψεις. Αν κάνετε μόνο με τη ράβδο όπως κάναμε εμείς, κάνετε τουλάχιστον 20 επαναλήψεις. 20 επαναλήψεις και τη μία σας μετά την άλλη, για να δείτε μεγαλύτερη επιβάρηση. Ειδικά αν έχετε κάποιο πρόβλημα, όπως είπαμε και πριν, σε αυχένα, σε φαίνοντες, οτιδήποτε τέτοιο, δοκιμάστε αυτές τις ασκήσεις ακόμα καλύτερα για να έχετε κάποιον να σας προσέχει. Ελάτε κοντά μας, να σας κοιτάμε, να είμαστε από πάνω σας. Και μην νομίζετε ότι
φαντάζεσαι ότι σε ένα ομαδικό πρόγραμμα θα έχει πολλά άτομα, σε μένα να δίνει σημασία ο διδάσκων. Όλοι οι γυμναστές δίνουν την απαραίτητη προσοχή στον καθένα. Παρατηρούν και βλέπουν τα πάντα και διορθώνουν τους πάντες. Οπότε, ελάτε στα Planet Fitness and More να τα δείτε και από μόνοι σας. Σας περιμένουμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.